Μαζί μας απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Δημήτρης Τσιμπανάκος. Καλησπέρα, κύριε Τσιμπανάκο. Καταρχήν, να πούμε συγχαρητήρια. Πρώτος σε ψήφους, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας. Καλησπέρα, κυρία Καλαμογιώργου, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας για την τιμή που μου έκαναν να με αναδείξουν πρώτος στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας. Βέβαια, πρέπει να πω και να είμαι κατηγορηματικός σε αυτό ότι ένα αποτέλεσμα είναι συλλογικό και δεν είναι ατομικό. Οπότε δίνω πολλά συγχαρητήρια και στους συνυποψηφίους μου, και στον Αποστόλη τον Καναβό, και στον Σάκη τον Σκρίμπα, και στον Νίκο τον Τζούμα, και στην Άσπα τη Γοσποδίνη, και στη Βίκη την Τζεκούρα και στην Μαρία την Ούτα. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια και νομίζω ότι και στις 25 του Ιούνιου, γιατί τα διακυβεύματα είναι πολλά πια, νομίζω ότι όλοι πρέπει να το καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Άρα, κύριε Τσιμπανάκο, γιατί δεν θέλω να μου φύγετε από αυτό το θέμα τόσο γρήγορα, υπόγειους μηχανισμούς, απαντάτε με συγχαρητήρια εσείς στον κύριο Καναβό. Είναι προφανές ότι ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Κανένας από εμάς, νομίζω, εγώ που βγήκα πρώτος, το λέω πρώτος από όλους, ότι πάνω από το συλλογικό καλό, την προσπάθεια που έγινε, ο στόχος που είναι η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς με το ΠΑΣΟΚ, πρώτο. Να έχει πρωτεύον ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποια πικρία, το καταλαβαίνω στον καθένα μας και σε μένα θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Όμως νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι η συλλογική προσπάθεια. Και νομίζω ότι και ο Αποστόλης ο Καναβός και ο Σάκης ο Σκρίμπας και ο Νίκος ο Τζούμας και η Άσπα η Γοσποδίνη και η Βίκη Τσεκούρα και η Μαρία Ούτα βάλαν πραγματικά λιθαράκι για να γίνει αυτό. Ξέρετε, η Μαγνησία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τα χαρακτηριστικά της Αθήνας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με τη Θεσσαλία. Και αυτό έχει γίνει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Και το 2019 τα ποσοστά μας ήταν κάτω από το μέσο όρο. Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή. Ναι, πρέπει ήταν να έκανε τα ποσοστά σας στην Ελλάδα ήταν 8,10%. Ναι, 10%. Και 6,58% ήταν στη Μαγνησία. Και τώρα για να πούμε και στους τηλεθεατές μας, στην επικράτεια είναι 11,46%. Και, εδώ και 8, τώρα είναι 8,10. Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι προφανώς είναι ένα αποτέλεσμα που είναι μια αρχή. Δεν είναι κάτι που μας ενθουσιάζει. Είναι μια όμως πολύ καλή αρχή. Και με όλες τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ουσιαστικά μια κατάρρευση του πολιτικού φορέα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας μας έλεγε ότι ουσιαστικά πάμε σε μια κατάσταση για να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές και αντί αυτού έχασε με double score τις εκλογές. Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι με εξελίξεις θετικές, με την έννοια ότι βλέπουμε πολίτες. Εγώ το βλέπω από τη Δευτέρα. Ήδη άνθρωποι με πλησιάζουν και μου λένε: Δημήτρη, είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα να επαναπατριστούμε. Και εγώ τους λέω: Ελάτε ξανά στο σπίτι σας. Είναι στόχος να είστε δεύτερο κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι και σαν άνθρωπος, εγώ δεν μπορώ να λέω πολλά λόγια. Μ' αρέσει να κάνω πράξεις και τα αποτελέσματα είναι αυτά που να δείχνουν τη στάση μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Σίγουρα φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τον εναλλακτικό πόλο απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση συντηρητική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να έχουν συμβεί όλα αυτά στην ελληνική κοινωνία. Με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε: Δημήτρη, εμείς δεν αντέχουμε άλλο την ακρίβεια. Η αγοριστική μας δύναμη έχει πέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους και αντί αυτό βλέπουμε ένα θρίαμβο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση που είχε το ρόλο αυτό για να δώσει το εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα, αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο έφερε απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Double score. Είναι δυνατόν? Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή τι λέμε? Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή έβαλε ένα σχέδιο μπροστά, το ιδιωτικό χρέος. Εμείς, κυρία Καλαμογιώργου, δεν αφήσαμε τους πολίτες τα πιο δύσκολα χωρίς προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο νόμος Κατσέλη, ο νόμος του ΠΑΣΟΚ, ήταν εκεί και προστάτευε με ένα δικαστήριο. Μπορούσε ο πολίτης να πάει και να πιστοποιήσει ότι έχει πρόβλημα οικονομικό και να έχει προστασία της πρώτης κατοικίας, αν μην του κατασχέσουν το σπίτι. Αυτό λοιπόν με τις επόμενες κυβερνήσεις δεν έγινε. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ιδιωτικό χρέος. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι νέοι μας. Μπορεί κάποιος σήμερα να μείνει και να κάνει οικογένεια πληρώνοντας αυτά τα ενίκια στο κέντρο του Βόλου, για παράδειγμα, που είναι 400 και 500 ευρώ. Η απάντηση είναι όχι. Άρα λοιπόν, υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει λόγος να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Και το κυριότερο είναι ακριβώς ότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό πράξη. Εμείς πρέπει χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι, να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα και όλα τα στελέχη και όλοι οι φίλοι της παράταξης να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί για να γίνει πράξη αυτό. Είναι ένας στόχος για το ΠΑΣΟΚ, αν όλα πάνε σύμφωνα με αυτά που αναλύουν οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, ενδέχεται να έχουμε μια κυβέρνηση με 180 βουλευτές, μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, είναι στόχος το ΠΑΣΟΚ να ανεβάσει τα ποσοστά του, ώστε να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Νομίζω ότι είναι το ζητούμενο που το βάζουν οι ίδιοι πολίτες πια. Και εγώ το βράδυ των εκλογών έπαθα ένα σοκ, όπως οι περισσότεροι. Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα.
Και μάλιστα, όταν ρωτήθηκα από δημοσιογράφους ποια είναι η κρίση που κάνεις, Δημήτρη, για αυτό το πράγμα, είπα ότι επειδή και εμείς τα έχουμε ζήσει στο ΠΑΣΟΚ αυτά, αυτά τα σανσέρ τα πάνω κάτω στην τελευταία δεκαετία, θεώρησα ότι είναι σωστό να αφήσουμε λίγο χώρο και λίγο χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, στην σημερινή εξωματική αντιπολίτευση, να πάρει το χρόνο του και να δει τι έφταξε και να επανατοποθετηθεί στο πολιτικό σκηνικό. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα τι είδαμε, τον Αλέξη τον Τσίπρα να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 20%. Εντάξει, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είπε ο πρόεδρός μας σε μια δήλωση που έκανε ότι θα σκεταχτεί στον καθρέφτη. Πραγματικά. Τι να πω. Γιατί τα έχει βάλει μαζί σας. Νομίζω ότι αντί να κάνει αυτοκριτική και να πει τα πράγματα όπως είναι, να σας πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τα ψηφοδέλτια του ανθρώπους οι οποίοι ήταν δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή. Αυτό ήταν η επιλογή του Αλέξη του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε κάλεσμα λίγες μέρες πριν τις εκλογές να έρθουν οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής και να ψηφίσουν το κόμμα μας. Αυτό το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θέλει να κοιτάει και στα μάτια τη μάνα του Φίσα. Επίσης, εμείς δεν ήμασταν ένα κόμμα που ξεπλύναμε την κυβέρνηση Καραμαλή 2004-2009, λέγοντας πως όλα τα κακά τα έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στη χώρα με το μνημόνιο το 2009. Δεν άκουσα ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για τα προβλήματα που δημιούργησε η κυβέρνηση Καραμαλή και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Άρα λοιπόν, αυτή η πολιτική για μας που είχε όλο αυτό το διάστημα ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αν τα συνδέσουμε και με το ποια ήταν τα πεπραγμένα τους όλο αυτό το διάστημα που κυβέρνησαν και η σύγκριση των πρωθυπουργών, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης τι κατάφερε να κάνει, κατάφερε να λέει κοιτάξτε τον προηγούμενο πρωθυπουργό έτσι ώστε να ψηφίσετε εμένα ως λιγότερο κακό. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό στρατηγικά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή καλούμε τους πολίτες, γυρίστε στο σπίτι σας. Εμείς είμαστε εδώ με προτάσεις, με ρεαλιστικό πρόγραμμα, με κοστολογημένο πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε και εμείς 1.500 ευρώ μισθό, 2.000 ευρώ μισθό αύριο. Είναι ζητούμενο να αυξηθούν οι μισθοί, είναι ζητούμενο να επανέλθουν βασικά οι συλλογικές διαπραγματεύσεις από τους εργαζόμενους, από τις επιχειρήσεις, να υπάρχουν 120 δόσεις πραγματικές, όχι επικοινωνιακά στους μικρομεσαίους. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ξεφύγουν από την επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης και την τοξικότητα που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και πήρε αυτό που πήρε πριν από λίγες μέρες. Να κλείσουμε λίγο με εσάς, κύριε Τσιμπανάκο. Κοντά στους 2.500 σταυρούς, ακόμα δεν έχουμε την τελική ενσωμάτωση. Είστε πολύ ευχαριστημένος ή θέλετε κάτι παραπάνω? Προσδοκούσατε να πάρετε έδρα στη Μαγνησία? Σας απογοήτευσε αυτό? Έχετε ελπίδες για να πάρετε μια έδρα στην δεύτερη αναμέτρηση? Σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα έκανα ένα όνειρό μου που είναι πολλά χρόνια το να είμαι υποψήφιος. Το μεγάλη μου τιμή να είμαι υποψήφιος αρχικά σε ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ιστορικά μεγάλο και πιστεύω θα το ξανακάνουμε μεγάλο. Από εκεί και πέρα ευχαριστώ τον κάθε πολίτη που με τίμησε με την ψήφο του. Τιμώ τους συνυποψηφίους μου γιατί δώσαν πραγματικά έναν τίμιο αγώνα όλοι τους και βάλανε ένα λιθαράκι σε αυτό. Τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο που οι προποθέσεις είναι να μπουν πολλά γκολ. Και ελπίζω όχι στις καθυστερίες, αλλά στο 90 θα το βάλουμε το γκολ και μπορεί να βγει και έδρα στη Μαγνησία. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Κύριε Τσιμπανάκο, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στο δελτίο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.